Γενικά πάντως το ντέρμπι δεν ικανοποίησε τους φιλάθλους. Δείτε λοιπόν τις καλύτερες στιγμές του σε περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη. Πάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Γεωργακόπουλο. Έχει προωθηθεί και ο Καραγεωργίου. Είναι ο Δόνης. Πάνω από τον Δόνιο Μαραγκώστα σούτ, πάνω στον Σαραβάκος εδώ στην έξοδο Μίνου, θαυμάσια. Πατήκας, άνοιγμα για τον Παπαϊωάννου. Πολύ δυνατά η μπάλα, Παπαϊωάννου εδώ, μαζί του είναι ο Αποστολάκης. Παπαϊωάννου πάντα, Παπαϊωάννου εδώ για τον Πατήκα, η κεφαλιά και είναι out. Σαβίδης τώρα, Σαβέρσκι σε καλή θέση, θα κάνει το δυνατό σούτ, το Βάνσικα από τον Κρούι. Θαυμάσια ενέργεια και από τον Σαβέρσκι και τον Πολωνό τερματοφύλακα. Η απόκριση του Βάντσικ σε πλάγιο. Πατήκας τώρα. Πατήκας σε καλή θέση. Κόβει ο Καραγεωργίου. Πατήκας εδώ με τον Παπαϊωάννου το σούτ. Βάντσικ για δεύτερη φορά. Βάντσικ θα προλάβει την μπάλα μπροστά από τον Δημητριάδη. Καραγεωργίου θα κόψει. Κόβει όμως και από την απέναντι πλευρά τώρα ο Παπαϊωάννου. Προσθένει παλιά για τον Σαβέρσκι που φεύγει μόνος του. Σαβέρσκι τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάντα ο Σαβέρσκι προσαριστά για τον Δημητριάδη. Βγήκε και ο Βάντσικ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ξανά η φάση. Σαβέρσκι. Βάντσικ δεν συγκρατεί την μπάλα. Αποτυγχάνει ο Δημητριάδης. Μπατίστα. Σαβίδης για τον Δημητριάδη. Πάλι ο Σαβίδης εδώ με την μπάλα για τον Σαβέρσκι. Κοντά ο Δημητριάδης. Δημητριάδης σε καλή θέση. Μεγάλη ευκαιρία και πάλι για την ΑΕΚ. Μπατίστα τώρα μετά το πλάγιο που έκανε ο Σαβίδης. Πάντα ο Μπατίστα με την μπάλα. Μπατίστα εδώ τώρα. Μπατίστα θα ξεφύγει από τον Μαυρίδη. Μπατίστα μόνος του με τον Βάντσικ και έχουμε το κόρνερ. Αθανασιάδης. Σαβίδης, Σαμπανάτζοβιτς, Μπατίστα, Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς τώρα προς αριστά εδώ για τον Δημητριάδη, θα μπλοκάρει ο Βάντσικ. Χριστοδούλου τώρα εδώ για τον Δόνη. Δόνης πάντα με την μπάλα. Δόνης θα ξεφύγει από τον Κούτουλα. Πάντα ο Δόνης εδώ, παράλληλη σάντα από την απέναντι πλευρά, θαυμάσια. Από την χάνει ο Μαραγκός, μια θαυμάσια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Σαραβάκος λοιπόν στο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Σαραβάκος φαλσαριστά το σούτ και μπάλα out. Το στάδιο Νίκος Μπούμας, όπως θα ονομάζεται από εδώ και μπρος, το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, εξυγχρονίστηκε. Αλλά δυστυχώς θα είδατε ότι οι κολόνες που στηρίζουν την νέα σκεπή στις θέσεις των επισήμων δημιουργούν πολλά προβλήματα στην τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Ήταν κάτι που δεν το σκέφτηκαν οι αρμόδιοι όταν κατασκεύαζαν τη νέα αυτή οροφή. Θα μείνουμε για λίγο στο ντέρμπι. Έγιναν κάποιες δηλώσεις αμέσως μετά, αφού μάλιστα υπήρξε και μία αυτοσχέδια βόμβα. Μάλλον ένα αυτοσχέδιο καπνογόνο, το οποίο ανακαλύφθηκε και λίγο έλειψε να δημιουργήσει πάλι επεισόδια και πανικό. Παρακολουθήστε τι ακριβώς έχουν να μας πούν οι αρμόδιοι στο ρεπορτάζ που έκανε ο Γιώργος Γκάτσης. Παύλο Παπαϊάννου, η ΑΕΚ γιατί δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη σήμερα? Νομίζω ότι ήμασταν άτυχοι. Εμείς ελέγξαμε το παιχνίδι με όλη τη σημασία της λέξης για ένα δέρμπι και το μείναμε στο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι είναι άδικο αυτό το αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Συνεχίστηκε μια παράδοση για ένα τη χρονιά. Έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία αυτό? Νομίζω ότι είναι τυχερή η Παναθηναϊκή σε αυτές τις περιπτώσεις. Για τη συνέχεια πώς τη βλέπεις? Καλύτερο μέλλον για την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή ρίχνει ένα δακρυγόνο στράτο, βλέπουμε δακρύζεις και εσύ. Θα ήθελες να σχολιάσεις κάτι? Νομίζω μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ ήσυχο το παιχνίδι. Εμείς προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν καλύτερα να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Νομίζω ότι οι φίλοι τουλάχιστον τώρα πρέπει να δείξουν για αυτή μια κατανόηση. Δεν έχει σχέση αυτό με εμάς. Κρατήστε το, είναι κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό το σχέδιο. Κρατήστε το και δώστε το όπου νομίζετε. Δεν έχει σχέση με εμάς. Για το χρονολόγιο, για να δούμε το σχέδιο. Αυτό δεν ανήκει στο σχέδιο. Όχι, πεντακάθαρα δεν έχει σχέση με τα χημικά που χρησιμοποιεί η αστυνομία.